συνεργάτε της Παχνίδα, τον Γιώργο Ντάβο, ο οποίος επίσης είναι ο υπεύθυνος του Art Thesis, μιας γκαλερί η οποία ξεκίνησε αλλά δεν τελείωσε. Οπότε ενδιαφέρομαι να μας πεις, αν μπορείς, για το πώς βλέπεις την κατάσταση, μια που είμαστε στην Art Athena, για τα εικαστικά στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτές τις περιόδους της κρίσης είναι λογικό ότι το γεγονός ότι υπάρχει εικαστικός κύκλος στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Κάποιος ο οποίος πρωτοξεκινάει, αυτό μας συνέβη και σε εμάς με την πλατφόρμα της Art Thesis, γιατί δεν ήταν μονάχα σαν γκαλερί, ήταν σαν ένας πολυδύναμος εκθεσιακός χώρος που μέσα πρόκειτο να χρησιμεύσει όχι μονάχα σαν εκθεσιακός χώρος, αλλά ταυτόχρονα να περιποιήσει και άλλου είδους εκδηλώσεις, όπως εργαστήρια, residency, συνεργασίες, μέσα στα πλαίσια ενός ακτιβισμού, καλλιτεχνικού ακτιβισμού που είχε ξεκινήσει αυτό το 2015 με την έκθεση των PIGS, Διεθνής Έκθεση PIGS, μια σύμπραξη 4 χωρών, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Είχε γίνει στον Οσόντος και μέσα στο Art Thesis και ξαφνικά με την έλευση των Capital Controls εκείνη τη στιγμή πάρει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Χρηματοδότηση. Δεν μπορείς να έχεις κάποιος που θέλει να επενδύσει μέσα στην τέχνη, είτε σαν επένδυση όπως ήταν παλιότερα, αλλά και σαν ένας ιδανγός, ας το πούμε κάπως, των καλλιτεχνικών πραγμάτων, τούτη τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε δεν μιλάμε μονάχα οικονομικά, γιατί με την αδυναμία να διαθέσεις μεγάλα χρηματικά ποσά που χρειάζονται εφάπαξη να δοθούν, αλλά και από την άλλη μεριά, και σαν δραστηριότητα η οποία δεν καλύπτεται πλέον, πρέπει να κάνεις χιλιάδες κωδικούς, πρέπει να αλλάξεις χιλιάδες δραστηριότητες και δεν υπάρχει μέσα στις οικονομικές εφορίες και μέσα σε όλα αυτά κάτι και κίνητρο, αλλά και δικαιολόγηση όλων αυτών των χρημάτων που θα πρέπει να δοθούν. Τη στιγμή τούτη οποιαδήποτε δυνατότητα πέραν των ήδη υπαρχουσών και ήδη τεκμηριωμένων, να το πούμε κάπως έτσι, ακόμα και θεσμικά, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα το γεγονός ότι στην Art Athena υπάρχει και ένα εκθεσιακό κομμάτι πέρα από το καθαρά εμπορικό, πιστεύετε ότι βοηθάει? Ουσιαστικά βοηθάει. Η εικαστική σκηνή της Αθήνας. Ναι, βοηθάει με την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί μία, ας το πούμε, ένα κίνητρο παραπάνω στην πολιτεία να απελευθερώσει και να αποδεσμεύσει κατά κάποιο τρόπο την εικαστική και την πολιτιστική δραστηριότητα από την καθαρά οικονομική. Δεν είναι μονάχα καθαρά οικονομική η κάθε δραστηριότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν μη κυβερνητικές, ας το πούμε κάπως έτσι, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τούτη τη στιγμή το να στηθεί μια και μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι πολύ πιο δύσκολο από το να στηθεί οτιδήποτε άλλο. Ορισμένες πάρα πολύ μεγάλες, είσαμε τώρα, ο θεσμός της τέχνης μπόρεσε να προωθηθεί μέσα από αυτές τις έξω θεσμικές, με την έννοια της γκαλερί, πρωτοβουλίες. Δηλαδή με κάποιους οργανισμούς οι οποίοι βάζανε χρήματα από την τσέπη τους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και έχει το ενδιαφέρον, δεν μπορεί να βάλει αμυγός χρήματα μέσα από την τσέπη του και να κάνει αυτό το πράγμα. Οι εκθέσεις από την Art Athena θα μπορούσαν να δώσουν ενδεχομένως ένα τέτοιο μήνυμα προς την πολιτεία, ότι ένας πολιτισμός δεν είναι μονάχα μία οικονομική δραστηριότητα, αλλά πολύ περισσότερο πράγματα τα οποία προωθούν τον πολιτισμό μπορούν να έχουν και από την καλή θέληση ορισμένων ανθρώπων και από το μεράκι κάποιων ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να δοθεί λιγάκι προς τα έξω, έτσι ώστε να απελευθερωθούν αυτές οι δυνατότητες και να υπάρξουν περισσότερα κίνητρα για να πει κάποιος πώς θα πρέπει στον πολιτισμό. Μια που γίνεται αυτή τη στιγμή η πρώτη επίσκεψη συλλεκτών VIP στην Art Athena, πώς πιστεύετε ότι είναι η αγορά της τέχνης στην Αθήνα σήμερα? Είσαι αισιόδοξος? Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί πραγματικά η οικονομική κατάσταση, δηλαδή και τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται για κάποιον να είναι συλλέκτης, δηλαδή για παράδειγμα όταν κάποιος θα πρέπει να δηλώνει, κάποτε
ενδεχομένως υπήρχαν περισσότερα κίνητρα γιατί εξέπηκαν τα έργα τέχνης και η αγορά εργοτέχνης σήμερα κάτι που είναι τεκμήριο. Δηλαδή, βέβαια, έχουμε και την πρωτοτυπία, ένα δάνειο για το σπίτι, ένα στεγαστικό να είναι τεκμήριο. Πολύ περισσότερο ότι θα πρέπει να δηλώνεις ένα πόθεν έσχεση σε κάποιον ο οποίος μπλέκεται με κάποιο τρόπο σε συμφωνίες με το δημόσιο, σε συναλλαγές με το δημόσιο ή κάτι άλλο. Θα πρέπει να τα δηλώνεις αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα κίνητρο για τους συλλέκτες, δεδομένου ότι ακόμα και μέσα εισαγωγικά μαύρη αγορά να υπάρξει, θα δώσει κάποιος έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραστατικά ή να δηλώσει πάλι λιγότερο και πάλι δεν έχει ένα κίνητρο. Γιατί μετά σε μια ενδεχόμενη άλλη συναλλαγή αυτού του είδους, κατά τα ψέματα πάντοτε και το έργο τέχνης ήταν εμέσως και ένα συναλλακτικό προϊόν. Και ένα ανταλλακτικό προϊόν. Ο συναλλακτικό προϊόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχει κίνητρο, ακόμα και για ένα συλλέκτη, να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί θα βρεθεί κάποια στιγμή να δικαιολογήσει κάτι το οποίο είναι αδικαιολόγητο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό δεν βοηθά την αγορά της τέχνης. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να κάνουμε την άρταπη, ότι υπάρχουν κάποιες γαλερίες οι οποίες επιβιώνουν, ότι υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι επιμένουν, αυτό αποτελεί ένα σοβαρό επίτευγμα. Ευχαριστούμε πολύ.